να πω ότι σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και ικανοποιημένος και πιστεύω ότι στους ανθρώπους, έτσι πρέπει να είναι σε αυτή τη χώρα, για να αλλάξει αυτή η χώρα, στους ανθρώπους που ασχολούνται με τα δημόσια πράγματα, από οποιαδήποτε θέση ευθύνης, αιρετή αναλαμβάνουν, να έρχεται αυτή η στιγμή που να μπορούν να μιλάνε με αποδείξεις πλέον. Έτσι, όπως είπε ο Δήμαρχος, περάσαμε ένα γοργοτά 4 περίπου χρόνια, όμως αυτή η σημερινή μέρα είναι μια μέρα ικανοποίησης και προσωπική του καθένα, γιατί νιώθει τους σκόπους και τη δουλειά του να υλοποιούνται και πιστεύω ότι η χώρα αυτή έχει ανάγκη από τέτοιου είδους πρακτικές και τέτοιου είδους ανθρώπους που ασχολούνται με τα κοινά. Δύο πράγματα με ικανοποίησε ιδιαίτερα σήμερα η τοποθέτηση και μπορώ να πω του ανάδοχου, του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, γιατί είναι ίσως και η πρώτη φορά που ακούω μια πολύ συγκροτημένη έτσι λογική στα πράγματα και στα δημόσια έργα. Αυτό με ικανοποιεί ιδιαίτερα γιατί θεωρώ ότι είναι ένα εγχέλιο ότι το έργο αυτό πράγματι θα πάει καλά. Γιατί φτάσαμε εδώ, υπογράψαμε μια σύμβαση, μένει όμως το έργο αυτό να ολοκληρωθεί. Πιστεύω ότι από όσα άκουσα και από τις πληροφορίες που είχαμε τόσο καιρό, θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να έχουμε για να έχουμε και γιατί το έργο θα τελειώσει σωστά και καλά και στον χρόνο. Εδώ θέλω να πω δύο πράγματα. Το έργο αυτό έχει μεγάλη σημασία, τεράστια σημασία, ιδιαίτερα στις συνθήκες που ζούμε σήμερα, τις οικονομικές συνθήκες για τούτο τον τόπο. Στις μέρες της κρίσης να ξέρετε ότι αυτό το έργο θα προσφέρει δύο πολύ σημαντικά πράγματα στον τόπο. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές, θα το πω και σήμερα και θα τελειώσω με αυτό, γιατί πιστεύω ότι είναι και η ουσία του θέματος. Εμείς έχουμε ανάγκη το τόπο μας, γιατί ζούμε από δύο κυρίως πράγματα, την αγροτική οικονομία και τον τουρισμό. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι το καθοριστικό σημείο για να μιλάμε για το μέλλον αυτού του τόπου. Το έργο λοιπόν αυτό έρχεται να δώσει μεγάλη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο Δήμαρχος είπε να μην μακρηγορούμε τι σήμαινε για μας ότι τα λίμματα των βόθρων πηγαίνανε στο ποτάμι, στον ποταμό Τάνο και φτάνανε εκεί που φτάνανε. Το πρώτο λοιπόν είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Το δεύτερο είναι η οικονομική ανάσα που θα δώσει στην περιοχή. Τελειώνοντας αυτό το έργο, στις σημερινές συνθήκες θα ανακουφίσει πολλές οικογένειες, πολλές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τουριστικές και πολλά νοικοκυριά από το να μειώσουν το κόστος που έχουν σήμερα με τα βιτιοφόρα και τα βοτρολίπια. Αυτά λοιπόν τα δύο θέματα θα ήθελα να τονίσω, τη σημασία του δηλαδή που έχουν για τον τόπο μας και εύχομαι το έργο αυτό να τελειώσει το χρόνο του σωστά και όπως πρέπει.